το range σας λέω, με το σωστό το μηχανάκι έξω και πάμε να δούμε μέσα τι θα παίξει για το καλοκαίρι. Γιάννη, καλημέρα. Οπα. Τι γίνεται, Λιακό, πού είσαι, πώς πάμε, καλά. Καλά, εσύ, τι κάνεις. Πες μας γρήγορα, γιατί είμαι σε ταξίδι και θέλω να μου πεις τι υπάρχει σε παντελόνι, μπουφάν για καλοκαίρι. Για άνοιξη καλοκαίρι, πάμε από το κάμπινγκ, θέλω να πάω να κάνω και θέλω να μου πεις τι να πάρω. Οκ, καταρχήν περάσεις καλά. Εννοείται, πάντα. Λοιπόν, θέλω ένα τζινάκι, ρε παιδί μου. Ναι, ένα τζινάκι. Κοίταξε, τζινάκια γενικώς παίζουν, πρέπει να προσέξουμε. Υπάρχουν πλέον τα τζιν τα οποία δεν μοιάζουν να είναι τζιν μοτοσυκλέτα όπως ήταν παλιά. Είναι σαν ένα κανονικό παντελόνι. Αν θέλεις, υπάρχουν και temper fit, δηλαδή που στενεύουν πιο κάτω. Ωραίο, οπότε είσαι μια χαρά. Ωραίο. Έχουν μέσα είναι σκεύλαρ, ειδικά στο κάτω μέρος, στο πίσω μέρος μέχρι εδώ. Έχει οπότε αν τυχόν γλιστρήσουμε, υπάρχει προστασία. Και μετά παίζουμε με το πόσο χοντρό είναι το τζιν. Αν θέλεις για άνοιξη στην ουσία, εγώ θα σου πρότεινα κάτι τέτοιο το οποίο δουλεύει. Όχι ένα τέτοιο. Δουλεύει μια χαρά, το χρώμα παίζει. Γενικώς τα χρώματα παίζουν εκεί ανοιχτά και γκρι και σκούρα. Όχι, αυτό είναι μια χαρά. Και αντιστοίχως μετά παίζει με άλλα σχεδιάκια. Δηλαδή λίγο πιο σκούρο, πιο flat. Okay. Και παίζουμε. Μετά, αν τυχόν πεις ότι ζεσταίνεσαι πολύ, εδώ συνεχίζουν τα τζιν. Είδες, τώρα τυχαία βρήκες εδώ τρία είναι διαφορετικά. Αυτό είναι πάλι άλλο μοντέλο. Ναι. Είναι προστασίες οι οποίες, ό,τι και να τις κάνεις, δεν είναι σαν τις παλιές προστασίες που λέγονται πλαστικά. Okay. Είναι ένας άλλος τύπος που λέγεται C-Flex τέλος πάντων και δεν τις καταλαβαίνεις καθόλου. Okay. Οπότε γενικώς παίζεις. Τώρα, αν είσαι για καλοκαίρι με 35-40, πας σε καλοκαιρινό διάτριτο παντελόνι. Στην ουσία, για άνοιξη προτείνουμε εδώ και μετά βλέπεις ανάλογα τι γίνεται με το παντελόνι. Το καλοκαίρι δεν με βγάζει το τζιν, θα είναι ζεστό. Το καλοκαίρι θα σε βγάλει το τζιν, αλλά ρεαλιστικά, αν είσαι. Αν έχει πάρα πολύ. Ακριβώς γιατί περνάει αέρας. Πρακτικά. Αν δεν έχει φέρει ακόμη για καλοκαίρι. Όχι ακόμα. Δεν πειράζει, τα ξέρουμε. Μπράβο. Okay. Γιατί θα έρθουν και κάποια καινούρια. Μπουφανάκια, τίποτα. Μπουφάν, αντιστοίχως, έλα μαζί. Γιατί αλήθεια πριν λίγες μέρες παραλάβαμε το Airwave το 4. Λοιπόν, εδώ παίζει. Φαντάσου, όλο αυτό είναι διάτριτο. Όλο. Και πίσω. Θα κρυώνω με αυτό. Όχι, ρε, εσύ, αφού μιλάς για καλοκαίρι τώρα. Αν τυχόν κρυώνει. Υπάρχουν δύο οψιών. Ναι. Η μία, μάλλον τρεις. Μία, φοράς κάτι από μέσα, οκ, δεν τρέχει τίποτα. Αν αυτό έχει δικιά του επένδυση μέσα, τίποτα, όχι. Όχι, αυτό όχι. Υπάρχουν άλλες εκδόσεις που έχουν και μία διάβροχη επένδυση. Μπράβο, επειδή έχουν κάποια έτσι. Μπράβο, αν τυχόν θελείς λοιπόν με ένα απλό φουτεράκι, εντάξει, το βάζεις μέσα και το κόβεις. Αν περάσει μπράλο δηλαδή το βράδυ, έχεις ένα θεματάκι. Αυτό λοιπόν είναι όλο διάτριτο. Δηλαδή, αν γυρίσεις. Δεν ξέρω αν το δείχνει και η κάμερα. Ωραία, αν γυρίσεις εδώ στο φως ή έξω. Βλέπεις. Ναι, τέλειος διάτριτο. Ακριβώς. Μόνο οι μέλισσες δεν περνάνε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, αν θέλεις κάτι άλλο, επειδή με ρώτησες για την αδιάβροχη επένδυση, υπάρχει μια φανταστική επιλογή που ήρθε μόλις φέτος, που είναι το απόλυτο τεσσάρων εποχών για την Ελλάδα. Γιατί όλα τα τεσσάρων εποχών, όπως είμαστε κλειστοί, ανοίγουμε με ένα αεραγούς, μπαίνει αέρας, αλλά μπαίνει κάποιος αέρας. Εδώ τι έκαναν οι παίχτες, έκαναν το μπουφάν, το οποίο έχει, κοίτα, θερμική, έφυγε. Διάτριτο κι αυτό. Αδιάβροχη έφυγε και όταν είναι. Ναι. Το οποίο, κοίτα να δεις όμως. Αυτό είναι σαν καλοκαιρινό μπουφάν. Οπότε είναι ένα σούπερ πραγματικά καλοκαιρινό μπουφάν με αδιαβροχοποίηση και θερμική. Και με θερμικό. Το οποίο η αδιαβροχοποίηση όμως τι κάνεις. Αν θέλεις και σε πιάσει, τη φοράς από πάνω. Οπότε δεν κουβαλάς ούτε διάβροχο. Άρα σώζεις και χώρο στη βαλίτσα. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Αυτή είναι πολύ ωραία έκδοση. Εντάξει, βγαίνει σε διάφορα χρώματα και σε αυτό και σε ένα μαύρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και υπάρχει αντίστοιχο και παντελόνι, φαντάσου. Το οποίο το περιμένουμε. Εντάξει. Αυτό λέγεται τώρα. Δεν είναι νωρίς ακόμη, αλλά εγώ ετοιμάζομαι ήδη για το καλοκαιρινό ταξίδι. Καλά, εσύ είσαι 5 μήνες μπροστά από όλους. Αλλά αυτή είναι όντως μια φανταστική κατάσταση. Κάτι λεπτό από μέσα έτσι. Σε layer, αν θέλεις, υπάρχουν ισοθερμικά και καλοκαιρινά. Αν θέλεις, κάτσε να δεις. Έλα να δεις. Εδώ υπάρχουν εκδόσεις. Μπράβο. Τα πράσινα είναι τα super light και τα κόκκινα είναι τα κανονικά. Τα super light, δηλαδή αν το καταλάβεις, όσο και να φαίνεται χαζό, αν φορέσεις ένα τέτοιο καλοκαίρι πριν φύγεις ταξίδι, θα είσαι πιο δροσερός. Γιατί αυτό με κάποιο τρόπο δημιουργεί ένα μικροκλίμα και σου αποθηκεύει την δροσερή θερμοκρασία που έχεις. Είναι full stretch. Αυτό, τέλειο. Το οποίο μετά όταν έρχεται ο αέρας δυσκολεύεται να μπει ο καυτός αέρας. Οπότε βολεύει. Και την κυλίτσα που έχω. Αυτό είναι ωραίο γιατί είσαι γυμναστηριακός τύπος. Ένα κοιλιακό. Έναν πρικυλιακό. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Είσαι θεός. Άρα και υπάρχουν ωραία αυτά από μέσα και παντελόνι πάνω κάτω, έτσι. Και αν θέλεις για τους πιο φαν, υπάρχουν μέχρι και αμάνικα.
Έλα ρε. Οπότε, ναι. Αν τυχόν θέλει ότι ζεσταίνεσαι τόσο πολύ, τέλος πάντων, οκ. Okay. Εμείς προτείνουμε τα πράσινα. Οπότε έχουμε το αυτό. Βάζουμε το διάτριτο. Πάμε. Γάνα γαντάκι καλοκαιρινά. Α, και γαντία καλοκαιρινά. Ναι, ρε. Χωρίς γάντι δεν πα. Κοίτα, γαντία καλοκαιρινά υπάρχουν. Πάντα με γάντια, κοντά λεπτά, υπάρχει. Οικονομικά, ακριβά. Με ό,τι μπορεί να φανταστεί. Εμείς προτείνουμε πάντα να έχει προστασία. Και καλό είναι να έχει δέρμα μέσα. Αν τυχόν γίνει κάτι. Και να παίζει μετά. Μπράβο, γι' αυτό όλα τα καλοκαιρινά. Αυτά παίζουν πλέον όλα, σχεδόν όλες οι μορφές έχουν, όλα τα γάντια έχουν κινητά να παίζουν. Φουλ διατρήσεις εδώ για να μπουν. Τέλειο. Και προστασίες οι οποίες μπορεί να σου φαίνεται λίγο ψεύτικες, αλλά φαντάζομαι ότι κάνεις λάθος. Αυτό έχει την ίδια, τα ίδια σπέκ με αυτά. Mm-hmm. Έχουν πάρει την ίδια έγκριση. Τώρα μετά για καλοκαίρι. Και μποτάκι. Μποτάκι, α! Γιατί μποτάκι. Εκεί είμαστε που υποφέρουμε το καλοκαίρι. Λοιπόν, ναι, ναι. Πέρα από την οσμή που μπορούμε να βγάλουμε, ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα μποτάκια τα οποία είναι πιο αεριζόμενα. Αυτό είναι το ένα τη Steel Martin το οποίο είναι αεριζόμενο εδώ. Καλά, το συγκεκριμένο είναι και για να περπατάς full, ακόμα και trekking τύπου μπορείς να κάνεις. Ή μετά πηγαίνεις σε κάποιες πιο συμβατικές λύσεις όπως αυτή, οι οποίες είναι με ένα αποδέρμα αλλά έχει αερισμούς. Ή αυτό εδώ. Αυτό είναι εντελώς φρέσκο. Έχει πολλές επιλογές. Έχεις. Αν δεν πας σε μπότα κλασική, έχεις. Γιάννη, κάτι έτσι για τη μηχανή, για τα λάστιχα, αν σκάσουν, αν έχουμε ναι, κάτι ναι, ναι, μαζί ναι, ναι, μας. Ναι, 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 ναι. Μαζί μας ένα κοιτάκι επισκευής ελαστικών, το οποίο το παίρνεις για να το ξεχάσεις, πρακτικά. Παίζει μπαλίτσα έτσι. Έχουμε και οδηγίες μέσα με εικόνες. Τούμπλες όλα τα πάντα. Και μετά, αν τυχόν δεν θέλεις, είσαι παρέα και πώς να σου πω, νομίζω ότι δεν σου φτάνουν, πέρα από το γεγονός ότι βρίσκεις. Εντάξει, τώρα, άμα είναι να σκάθεις τόσο άτυχος, να πάει κάτι σπίτι σου. Ναι, εμένα δεν με είχε πιάσει λάστιχο να ξέρεις για 10 ούτε, χρόνια. Και εγώ ποτέ δεν έχει πιάσει λάστιχο. Και σε 2 εβδομάδες με είχε πιάσει 2 φορές. Α, όχι. Αλλιώς μετά, αν θέλεις αντί για μπούλες, παίζεις με τέτοια, με κομπρεσεράκια. Κομπρεσεράκι, ναι, αλλά δεν πρέπει να βουλώσεις τρύπες. Ναι, εννοείται. Πρώτα τις τρύπες, μετά κομπρεσέρ. Okay. Πρώτα τις τρύπες, μετά κομπρεσέρ. Τι άλλο, μαντιλάκια το λαιμό, εντάξει, αυτά να τα μπαφάκια κάποιοι που λέμε. Κάποιοι έχουν και χαμηλή, υψηλή κατανάλωση, δεν ξέρω κάτι φίλοι μου. Και είδα εδώ πέρα κάτι κάνιστρα, αυτά εδώ πήγε το μάτι σου εδώ. Τα κάνιστρα της Overland, στην ουσία είναι κάνιστρα νερού και βενζίνης. Δουλεύουν με νερό μέσα, ναι, γιατί νερό στο λευκό μόνο, γιατί έχει άλλο τοίχωμα. Ναι, ναι, είναι άλλο τοίχωμα. Παρά το γεγονός ότι φαίνεται ίδια, είναι άλλο. Πόσα λίτρα είναι αυτό, αυτό είναι 4,8 λίτρα, φαντάσου. Ένα γαλόνι στην ουσία. Και παίζει μπάλα κανονικά. Υπάρχει μια ειδική βάση που μπαίνει εδώ, στέκεται και σε μια χαρά. Όπως επίσης και περνάς και τον ημάντα. Δηλαδή, αν θες μια πολύ πρόχειρη, ημάντα και τελείωσες. Και είναι απολύτως, πώς να σου πω, σωστά γιατί όντως δεν φεύγει η βενζίνη. Και να σου πω κάτι. Εγώ τώρα έχω πάρει μια τσάντα reload εκεί πέρα. Yeah. Οι οποίες. Πόσα, θύμισε μου, πόσα χωράει, 35... 40, υπάρχουν 35 και 45, εδώ βλέπουμε τις 45 και μάλιστα... Μπράβο, εγώ αυτήν έχω πάρει εδώ, ναι, για αυτό σου λέω είναι μεγάλη. Έχει πάρει αυτή σε κίτρινο, είναι τεράστια, είναι μεγάλη δηλαδή για να χωρέσει πράγματα και μάλιστα η έκδοση που βλέπουμε κάτω, αν θες, γίνεται και σαν κίδιο πλάτης. Όχι, έχουμε ενσωματώσει εδώ τους ημάντες, οι οποίοι... Μπράβο, αυτή έχω πάρει. Μπράβο. Με το... Όταν δεν τους χρησιμοποιείς κρύβονται, ενώ σε άλλη φάση πολύ απλά τους φοράς, ακριβώς, το φοράς και πας βόλτα. Θέλω άλλο ένα λοιπόν θα πάρω. Και θα πάρεις άλλο ένα, το δεχόμαστε. Και να το βολέψουμε. Αυτά και μετά παίζεις λουκανικά και τέτοια πράγματα. Θέλεις σίγουρα ένα tank bag για τα είδη πρώτης ανάγκης, να τα έχεις εδώ. Υπάρχουν αρκετά. Παίζεις εδώ αν θέλεις αυτό το κομμάτι που πλέον η μόδα είναι τα system tank bags. Έχουμε, εντάξει, υπάρχουν κλασικά Givisad, Motec. Ό,τι θέλεις. Δηλαδή, αυτά τα πρώτες ανάγκες πρέπει να τα έχουμε πάντα μπροστά μας. Και έχουμε και τα Quadlock εδώ πέρα που έχω σωθεί με αυτά. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι για τα ό,τι καλύτερα. Αφού μου χάλασε, μετά πήρα. Ναι, έτσι πάει. Είναι 2024 τα Quadlock. Είναι 2024. Οκ, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ αυτά, πολύ. Λιάκο, τι να πω, ρε φίλε. Τώρα κάτσω να απολαύσω και να ψωνίσω. Είσαι παίκτης. Είσαι δυνατός. Μια χαρά. Φιλιά.